καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Πακτολός εκατομμυρίων ευρώ εισέρευσε, θα λέγαμε, και θα εισρεύσει βεβαίως στα κρατικά ταμεία μέσω του σχεδίου ρύθμισης ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών. Το σχέδιο τέθηκε σε εφαρμογή από τις 3 Ιουλίου του 2017 και λήγει σήμερα, έληξε σήμερα 3 του Γενάρη. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία που εξασφάλισε το ΣΥΓΜΑ από το τμήμα φορολογίας το απόγευμα μόλις μέχρι σήμερα, έχουμε τα εξής. Το σύνολο των ενεργών και ολοκληρωμένων ρυθμίσεων ανέρχεται στις 17.518 για συνολικό ποσό οφειλών περίπου 576,6 εκατομμυρίων ευρώ. Ο φόρος τώρα που οφείλεται μετά την έκπτωση υπολογίζεται στα 470,4 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Μόνο κατά τις πρώτες 3 ημέρες του 2019 έχει παρατηρηθεί έντονη κινητικότητα, αφού ρυθμίστηκαν 580 οφειλές 32,2 εκατομμυρίων ευρώ και τελικό καταβληθέν ποσό μετά την έκπτωση 24,2 εκατομμύρια πέτρα. Έχει βεβαίως ενδιαφέρον να δούμε, Νέστορα, πόσοι πλήρωσαν με μία δόση. Ναι, είναι περισσότεροι από τους μισούς φορολογούμενους που επέλεξαν ή καλύτερα ξαφνικά διέθεταν τα χρήματα για να πληρώσουν δια μιας τις ληξιπρόθεσμες οφειλές τους, εκμεταλλευόμενοι βεβαίως και την μεγαλύτερη έκπτωση που προβλεπόταν στο σχέδιο. Συγκεκριμένα, και μπορούμε να βλέπουμε τους αριθμούς, 8.892 ρυθμίσεις ή 50,8% έγινε με μία δόση, έγιναν με μία δόση, αφορά φορολογικές οφειλές 231 και πλέον εκατομμυρίων, τελικό ποσό μετά την έκπτωση 176 εκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως όλα αυτά αφορούν, όπως μας έχεις πει, ρυθμίσεις οι οποίες είναι ενεργές ή έχουν ολοκληρωθεί. Υπάρχουν όμως και ρυθμίσεις που δεν κατέληξαν ακόμη. Προφανώς. Ρυθμίσεις οι οποίες δεν άντεξαν λόγω καθυστερήσεων στην πληρωμή των δόσεων ή επειδή δημιουργήθηκαν νέες ρυθμίσεις εν ώψη νέων φορολογικών οφειλών, ανέρχονται και μπορούμε να βλέπουμε το γραφικό στις 3.384, η αρχική φορολογική οφειλή 159,5 εκατομμυρίων ευρώ και η φορολογική οφειλή μετά την έκπτωση 128,8 εκατομμυρίων. Υπήρξε αστοχία. Λοιπόν, 5 μήνες τώρα με τις περισσότερες ρυθμίσεις σε ποσά μετά την έκπτωση κατά τη διάρκεια του σχεδίου είναι η εξής. Ο Δεκέμβρης του 2017, 111 εκατομμύρια. Ο Γενάρης του 2018, 70,7 εκατομμύρια. Ο Δεκέμβρης του 2018, 61,6 εκατομμύρια. Ο Ιούνης του 2018, 49,4 εκατομμύρια. Και τέλος, ο Σεπτέμβρης του 2017, 45,1 εκατομμύρια. Ουσιαστικά βλέπουμε περισσότερες από τις μισές ρυθμίσεις, περιλαμβανομένων και αυτών που έχουν ακυρωθεί, να έχουν συνοστιστεί σε αυτούς τους 5 μήνες, Πέτρα. Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νέστορα, για το αναλυτικό ρεπορτάζ.